Μία ερώτηση που είναι προσωπική, όπως ξεκινήσαμε προσωπικά. Φοβάστε να περάσετε από την πλατεία Συντάγματος? Θα περνάγατε? Προφανές ότι όχι, δεν θα πέρναγα. Και είναι προφανές ότι κανένας πολιτικός αυτή τη στιγμή, οποιοδήποτε κόμματος, πόσο μάλλον ο Υπουργός Οικονομικών που έχει πάρει αυτά τα μέτρα, δεν νομίζω πως θα αισθανόταν άνετα να περάσει από την πλατεία Συντάγματος. Έχουμε δει επιθέσεις σε πολιτικούς. Και αν θέλετε, και επιθέσεις και σε πολιτικούς που δεν άσκησαν και εξουσία. Έτσι. Άρα λοιπόν, γενικά φοβάστε να κυκλοφορήσετε? Πρέπει να σας πω ότι δεν βιώνεται πάρα πολύ ευχάριστα το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να κάνει κανένας μια κανονική ζωή. Έτσι. Και εδώ δεν είναι ο φόβος του ότι κάποιος θα σου κάνει κάτι κακό. Είναι το να μπεις σε μια αντιπαράθεση συζήτηση η οποία θα είναι άβολη, δύσκολη, και βέβαια και το οργανωμένο. Γιατί είναι άλλο πράγμα κάποιος στο δρόμο να θελήσει να ανοίξει μια συζήτηση μαζί σου και να... Και είναι άλλο πράγμα το οργανωμένο. Το οργανωμένο όμως είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αν το φοβάστε από το μέσο Έλληνα πολίτη. Μην το αφήσουμε αυτό όμως. Όχι, αλλά με ενδιαφέρει αν φοβάστε την αντίδραση του μέσου Έλληνα πολίτη. Το οργανωμένο είναι μεγάλο κομμάτι. Κοιτάξτε, μεγάλο κομμάτι μπορεί να είναι κάπου όπου είναι οργανωμένη μια συγκέντρωση. Αλλά μεγάλο κομμάτι δεν μπορεί να είναι σε μια ταβέρνα που μπορεί να πάτε, ας πούμε, και να υπάρξει ένας πελάτης ο οποίος. Αυτό δεν είναι οργανωμένο. Δεν μου σας ρωτάω. Όχι, σας ρωτάω να το φοβάστε. Υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα μου συμβεί. Δεν είναι ευχάριστο και είναι προφανές ότι είναι κάτι το οποίο δεν βιώνεται πάρα πολύ εύκολα. Αλλά εδώ είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε αυτή τη δουλειά και τη φέρουμε σε πέρα. Όσο καλύτερα μπορούμε. Δεν έχουμε...